Γεια σας και καλώς ήρθατε στο κανάλι Gym Hacker. Σε αυτό το βίντεο θα ασχοληθούμε με το πώς επισκευάζουμε και καθαρίζουμε ένα τηλεκοντρόλ. Πάμε να το δούμε. Θα χρειαστείτε ένα σκληρό μυτερό πλαστικό σαν αυτό που σας δείχνω για να ανοίξουμε το τηλεκοντρόλ. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και μία πένα από μουσικό όργανο. Αφαιρούμε τις μπαταρίες και τοποθετούμε κάθετα σε μία εσοχή τη μύτη του πλαστικού. Με το ένα μας χέρι κρατάμε ανοιχτό το κάτω μέρος και συνεχίζουμε να ανοίγουμε τα κλιπάκια που έχει γύρω-γύρω. Αφαιρούμε την πλακέτα με προσοχή και στη συνέχεια τα μπουτών. Όπως βλέπετε και στις φωτογραφίες, έχει αρκετά λάδια και σκόνες, δικαιολογημένα καθώς το συγκεκριμένο το χρησιμοποιούσαν σε κουζίνα παλιά. Θα χρησιμοποιήσουμε μία οδοντόβουλσα και υγρό καθαρισμού πιάτων για να το καθαρίσουμε. Το βρέχουμε και με τη βοήθεια της σαπουνάδας το καθαρίζουμε και από τις δύο πλευρές. Κάνουμε το ίδιο και στο πλαστικό κάλυμα. Όσο αφορά την πλακέτα τώρα, δεν θα κάνουμε το ίδιο. Θα πάρουμε λίγο χαρτί, θα τοποθετήσουμε λίγο υγρό πιάτων σε μικρή ποσότητα και θα καθαρίσουμε με προσοχή μόνο στο σημείο που πατάνε τα πλήκτρα. Στη συνέχεια το σκουπίζουμε και είμαστε έτοιμοι. Όπως βλέπετε και στις φωτογραφίες, το αποτέλεσμα είναι άριστο. Χρησιμοποιούμε χαρτί για να πάρουμε τα πολλά νερά και στη συνέχεια θα χρειαστούμε ένα πιστολάκι για να στεγνώσουμε καλά όλα τα μέρη. Τοποθετούμε όλα τα μέρη στη θέση τους, προσέχουμε μόνο στο συγκεκριμένο, έχει ένα διακοπτάκι εδώ, να είναι η θέση του διακόπτη και ο διακόπτης στο ίδιο σημείο. Τέλος κλείνουμε το καπάκι καλά γύρω γύρω και τοποθετούμε τις μπαταρίες. Να δούμε τώρα εάν λειτουργεί. Για να μην έχουμε το ίδιο πρόβλημα πάλι, τυλίγουμε το τηλεκοντρόλ με διάφανη μεμβράνη, δεν μας εμποδίζει να πατήσουμε τα πλήκτρα και ταυτόχρονα το προστατεύει από λάδια και σκόνες ώστε να αργήσει η επόμενη φορά που θα το καθαρίσουμε πάλι. Ευχαριστώ πολύ που παρακολουθήσατε το βίντεο μου. Θα τα πούμε σε επόμενα βίντεο. Έως τότε, γεια σας!